Χθες είχαμε ένα απαράδεκτο γεγονός. Την ενθάρρυνση των ανθρώπων αυτών που με δική τους επιλογή, ακριβώς επειδή δέχονται μια διαρκή παραπληροφόρηση, μένουνε για μέρες σε συνθήκες άθλιες στην συνοριακή Μεθόριο. Την ενθάρρυνσή τους από αγνώστους, ενδεχομένως και από ομάδες που έχουν τον τίτλο των εθελοντών, την ενθάρρυνσή τους τόσο να παραμείνουν εκεί, παραπληροφορώντας τους με φυλάδια ότι αν προσέλθουν στα ανοιχτά κέντρα υποδοχής θα συλληφθούν, θα φυλακιστούν και θα απελαθούν, τόσο όμως και την ενθάρρυνσή τους να περπατήσουν μέσα σε αντίξωες συνθήκες με κίνδυνο, ιδίως για τα μικρά παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους για να περάσουν τη Μεθόριο και να βρεθούν στην απέναντι πλευρά. Προσωπική μου εκτίμηση και εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι αυτή η στάση, αυτή η συμπεριφορά είναι μια εγκληματική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που αυτή τη στιγμή υφίστανται τεράστια ταλαιπωρία και είναι απροστάτευτοι. Και αυτή η εγκληματική συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση τόσο στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ιδωμένη να εγκαταλείψουν την επίμονη προσπάθεια να μένουν στην περιοχή, διότι οι μονομερείς ενέργειες χωρών της Βαλκανικής διαδρομής δεν έγιναν τυχαία και η εκτίμησή μας είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί που έκλεισαν τον δρόμο να τον ξανανοίξουν. Απευθύνουμε λοιπόν έκκληση να βρεθούν στα κέντρα υποδοχής που η ελληνική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει για αυτούς σε ανθρώπινες συνθήκες και από εκεί και πέρα να δουλέψουμε όλοι μαζί για την επιτάχυνση της διαδικασίας της νόμιμης μετάβασής τους στην Ευρώπη, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου επιθυμούν να πάνε, μέσα από την επιτάχυνση της διαδικασίας της μετεγκατάστασης, του relocation. Και ταυτόχρονα απευθύνουμε έκκληση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να ελέγξουν αυτή την μετάδοση της παραπληροφόρησης και να σταματήσει αυτό το παιχνίδι με ανθρώπινες ζωές. Με ανθρώπους απροστάτευτους και κατατρεγμένους δεν μπορεί να παίζουμε. Αυτή είναι μια εγκληματική συμπεριφορά που πρέπει άμεσα να σταματήσει. Και η έκκληση αυτή απευθύνεται κυρίως προς την ύπατη αρμοστία και σε διεθνείς οργανώσεις, διότι εδώ υπάρχει ευθύνη η οποία πρέπει να καταλογιστεί. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή τον έλεγχο της πληροφόρησης να τον έχουν παραοργανώσεις με τον μανδύα των μη κυβερνητικών οργανώσεων που κατευθύνουν τους ανθρώπους αυτούς σε συνθήκες περαιτέρω εκμετάλλευσης. Αρκετή εκμετάλλευση έχουν υποστεί. Αυτή η εγκληματική συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει.